Το κύμα αιτήσεων από συνταξιούχους για την διεκδίκηση αναδρομικών μεγαλώνει μέρα με την ημέρα, ενώ με καταιγιστικό ρυθμό συνεχίζεται η έκδοση πρωτόδικων αποφάσεων για επιστροφή κομμένων δώρων και επιδομάτων σε συνταξιούχους και εργαζόμενους που προσφεύγουν στα δικαστήρια. Ο ΕΦΚΑ δίνει τη δυνατότητα για ηλεκτρονική αίτηση, ωστόσο υπάρχουν και κάποιες παγίδες στις οποίες θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα οι συνταξιούχοι. Για όλα αυτά όμως τα θέματα και προκειμένου να μας ενημερώσει και με τη σειρά μας να ενημερώσουμε το κοινό, είναι κοντά μας ο δικηγόρος, ο κύριος Γιάννης Καϊντάσης, ο οποίος θα μας βοηθήσει στην προσπάθεια αυτή. Κύριε Καϊντάση, καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να ξεκινήσουμε λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ξεκίνησαν οι συνταξιούχοι να κάνουν κάποιες αιτήσεις. Οι περισσότεροι προσφεύγουν πού και τι θα πρέπει να προσέχουν? Όσον αφορά τις αιτήσεις, μετά τις εκδόσεις συγκεκριμένων αποφάσεων από τα διοικητικά δικαστήρια και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, πολλοί είναι οι συνταξιούχοι οι οποίοι εκτιμούν ότι βάσει αυτών των αποφάσεων μπορούν να διεκδικήσουν από το ταμείο τους, από το ΝΕΦΚΑ και το Δημόσιο, την επιστροφή κομμένων συντάξεων, κομμένων επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και Ορτών και διακοπών καλοκαιριού, τα οποία ουσιαστικά με τους μνημονιακούς νόμους από το 2010 και στη συνέχεια τους μειώθηκαν ή εντελώς αποκόπηκαν. Μέσα στο κλίμα αυτό, το ελληνικό δημόσιο έδωσε μια ευκαιρία στους συνταξιούχους προκειμένου να μην επιβαρυνθούν με αναμονή στις ουρές των ταμείων αλλά και στο δημόσιο, στις δημόσιες υπηρεσίες, να καταθέσουν ηλεκτρονικά μέσω συγκεκριμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας στο ΕΦΚΑ μια αίτηση βάσει της οποίας με την κατάθεσή της θα μπορούσε να γίνει μία ουσιαστικά αναστολή, μία παράταση, προκειμένου να μην υπάρξει παραγραφή στις αξιώσεις τις οποίες έχουν. Παρόλα αυτά, θέλω να σημειώσω ότι δεν υπάρχει κάποια νομοθετική τροποποίηση της ήδη υφιστάμενης κατάστασης που αφορά την αίτηση προς τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου για την αναστολή των προθεσμιών των αξιώσεων και έτσι στην προκειμένη περίπτωση, αν δεν γίνει ορισμένη και συγκεκριμένη η αίτηση η οποία να αναφέρει ακριβώς ποια είναι τα ποσά τα οποία ζητούν οι ασφαλισμένοι, τότε στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να κρυφεί από την διοίκηση, από τα ασφαλιστικά ταμεία και το δημόσιο, ότι αυτή η αίτηση μπορεί να είναι αόριστη. Αυτός είναι ένας κίνδυνος, ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση ελοχεύει μέσα από αυτές τις διαδικασίες οι οποίες έχουν ξεκινήσει. Πρέπει να προσέξουν οι ασφαλισμένοι, έτσι ώστε αν έχουν ήδη υποβάλει την αίτησή τους να προχωρήσουν με κάποιο τρόπο στην συμπλήρωσή τους και τη διόρθωσή τους. Αν δεν την έχουν υποβάλει, να συνεννοηθούν ακριβώς με τον οικονομολόγο ή τον λογιστή με τον οποίο συνεργάζονται ή αν και οι ίδιοι γνωρίζουν, έτσι ώστε συγκεκριμένα να αναφέρουν τα ποσά τα οποία διεκδικούν από τον φορέα στον οποίο έχουν υποβάλει την αίτηση. Αυτό είναι μία από τις παγίδες που κρύβονται. Δεύτερον, το χρονικό διάστημα που ζητάνε αναδρομικά, παίζει κάποιο ρόλο? Να σημειώσω ότι, όπως είπατε και στην αρχή, και στην περιοχή μας, είναι πολλοί οι συνταξιούχοι, αλλά και οι υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν υποστεί μειώσεις σε αυτά ακριβώς που αναφέραμε, στους μισθούς, στις συντάξεις, τα δώρα, τα επιδόματα και ούτω καθεξής, οι οποίοι προβαίνουν, τώρα ακολουθούν την πεπατημένη της κατάθεσης αγωγών ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων. Έτσι και στην περιοχή της Άρτας, από ό,τι γνωρίζω, αλλά και σε επικοινωνία που έχω και με τα Γιάννενα και με την Πρέβεζα και με την Ετωλοκαρνανία, με άλλους συναδέλφους στους οποίους συνομιλώ, υπάρχει ουσιαστικά μια ροπή όλων, μάλλον της πλειοψηφίας των
συνταξιούχων και των υπαλλήλων, προκειμένου και αυτοί να ακολουθήσουν την οδό της δικαστικής επιδίωξης. Τώρα, στην προκειμένη περίπτωση, καλό θα ήταν, όσον αφορά το χρονικό διάστημα για το οποίο θα ζητήσουν οι συνταξιούχοι ή μάλλον οι ενάγοντες να αποζημιωθούν από το ελληνικό δημόσιο, να συνεννοηθούν με τον δικηγόρο τους, καθώς αυτή την περίοδο υπάρχουν ουσιαστικά δύο επιλογές. Η μία επιλογή που αναφέρει ότι μπορούν να ζητήσουν αναδρομικά για όλες τις μειώσεις, για όλο το χρονικό διάστημα που υπέστησαν μειώσεις, δηλαδή από το πρώτο μνημόνιο και το δεύτερο μνημόνιο και στη συνέχεια. Mm-hmm. Υπάρχει όμως και η άλλη επιλογή, η οποία αναφέρει ότι εφόσον οι τελευταίες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας όρισαν ως χρόνο κατά τον οποίο μπορούν να γίνουν, να αξιοθούν οι επιστροφές από την πρώτη εβδόμου του 2015 και μετά, οπότε και εκδόθηκαν οι πρώτες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, είναι πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι προτρέπουν τους πελάτες τους να προχωρήσουν σε αυτή την επιλογή. Και αυτό γιατί? Γιατί σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με εισήγησή του προς το ελληνικό δημόσιο, αναφέρει ότι οι αγωγές οι οποίες έχουν εκδοθεί και αφορούν αυτό το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, δηλαδή από το 2015 και μετά, να μην εισηγούνται, να μην ασκηθεί κάποιο ένδικο μέσο, και συγκεκριμένα το ένδικο μέσο της έφεσης. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Έρχεται η μητέρα μου, έρχεται ο πατέρας μου, χτυπάει την πόρτα του γραφείου σας και σας λέω: «Κύριε Καϊντάση, θέλω να κάνετε την αίτηση προκειμένου να διεκδικήσω τα αναδρομικά αυτά που μου οφείλονται». Αρκεί αυτή η αίτηση ή θα πρέπει να έχουν και κάποια άλλα χαρτιά, κύριε Καϊντάση? Καλό θα ήταν πριν οποιοσδήποτε συνταξιούχος ή ενάγων επισκεφτεί τον δικηγόρο του, να επικοινωνήσει μαζί του, προκειμένου να τον κατευθύνει ποια είναι τα έγγραφα τα οποία θα βοηθήσουν τον συντάκτη δικηγόρο, ο οποίος θα προχωρήσει στην σύνταξη κατάθεση της αγωγής. Στην προκειμένη περίπτωση, θα ήθελα να σας πω ότι έπειτα και από συνεννόηση που είχαμε με δικηγόρους από όλη την Ελλάδα, αυτό που προκρίνεται αυτή τη στιγμή είναι καταρχήν να υπάρχει κάποιο έγγραφο το οποίο να αποδεικνύει τον χρόνο της υπαγωγής στην σύνταξη, δηλαδή κάποια απόφαση του ασφαλιστικού φορέα, για να φαίνεται δηλαδή από ποιο χρονικό διάστημα είναι ασφαλισμένος, από ποιο χρονικό διάστημα παίρνει σύνταξη ο ενάγων, και στη συνέχεια καλό θα ήταν να έχει, να συγκεντρώσει κάποια σημειώματα σύνταξης τα οποία παίρνει, είναι τα μηνιαία σημειώματα τα οποία εκδίδει ο ΕΦΚΑ ή ακόμα και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, τα οποία μπορεί να τα προμηθευτεί μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ ή ακόμα και από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους μετά από αίτηση. Αυτά είναι απαραίτητα προκειμένου ο δικηγόρος τον οποίο θα επισκεφτεί ο πελάτης του να μπορέσει να κάνει μια συγκεκριμένη, μια ορισμένη και σαφή αγωγή βάσει της οποίας θα ζητήσει τα ποσά τα οποία θα προκύψουν μέσα από την διαδικασία. Κύριε Καϊντάση, υπάρχει καταληκτική ημερομηνία ως προς το χρόνο υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων? Για το χρόνο υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, εν πρώτης δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία από ό,τι γνωρίζω. Καθώς εννοείται ότι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις, το μόνο το οποίο ουσιαστικά εξασφαλίζουν είναι ουσιαστικά την παύση της παραγραφής για ένα εξάμηνο. Οπότε, ουσιαστικά όσα έχουν να κάνουν με απαιτήσεις οι οποίες παραγράφονται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η αίτηση αυτή ουσιαστικά τους πηγαίνει ένα εξάμηνο προς τα πίσω, αρκεί, όπως είπα και στην αρχή, να είναι συγκεκριμένη και ορισμένη. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να συμβουλευτούν και τον λογιστή, με τον οποίο έχει κάποιος ετών, ή ακόμα και κάποιον δικηγόρο. Ξέρετε, κάποιοι άνθρωποι, μη γνωρίζοντας ενδεχομένως
τηλεφωνούν σε κάποια δικηγορικά γραφεία μεγάλα των μεγάλων αστικών κέντρων, ζητώντας περισσότερες πληροφορίες. Από αυτά όμως που είπατε μέχρι στιγμής, εξάγεται το συμπέρασμα ότι μπορεί σε κάποιον δικηγόρο της περιοχής, όσοι συνταξιούχοι θέλουν, να πάνε με τα έγγραφα αυτά τα οποία απαιτούνται, τα οποία λίγο πριν είπατε, για να τους καθοδηγήσει και να μπορούν να κάνουν με ασφάλεια την αίτησή τους. Ή κάνω λάθος? Και την αγωγή τους. Και την αγωγή τους, συγγνώμη. Ναι. Όλοι οι δικηγόροι της περιοχής είναι, από ό,τι γνωρίζω, πανέτοιμοι, προκειμένου να ανταποκριθούν σε αυτή την ανάγκη η οποία έχει παρουσιαστεί. Μην ξεχνάμε ότι και οι δικηγόροι είναι μέλη της κοινωνίας, έχουν δεσμούς, συγγενείς, φίλους, γνωστούς, οι οποίοι στην προκειμένη περίπτωση είναι συνταξιούχοι ή ακόμα και υπάλληλοι σε κάθε περίπτωση. Πιστεύω ότι μπορούν να ανταποκριθούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όπως ο δικηγόρος της περιοχής στέκεται δίπλα σε όλες τις περιπτώσεις, δίπλα στον πολίτη της περιοχής, έτσι και στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να ανταποκριθεί. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο πρόβλημα ή κάτι λιγότερο έναντι των δικηγόρων άλλων περιοχών. Θα εξυπηρετηθούν πιο άμεσα και σίγουρα θα έχουν έναν άνθρωπο δίπλα τους, ο οποίος θα τους κατευθύνει ανά πάσα ώρα και στιγμή. Είναι γνωστό ποιο είναι ουσιαστικά το προσόν το να έχεις έναν σύμβουλο που να είναι μέσα στην περιοχή σου, στην οικογένειά σου, στις κοινωνικές σου επαφές. Είναι πολύ χρήσιμο και πιστεύω ότι είναι και πιο άμεσο και πιο ανταποδοτικό. Έτσι. Κύριε Καϊτάση, να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Δεν ξέρω αν έχουμε να πούμε κάτι άλλο προκειμένου να ενημερώσουμε όλους τους ενδιαφερόμενους. Αν μας έχει ξεφύγει, εσείς ξέρετε καλύτερα. Αυτό που πρέπει να ενημερώσουμε γενικά είναι ότι όλες οι ενέργειες πρέπει να γίνουν με ψυχραιμία. Πρέπει να υπάρξει ουσιαστικά κάποια διάθεση να κατανοήσουμε ότι δεν είναι κάτι το οποίο στην προκειμένη περίπτωση χρειάζεται ούτε πανικό ούτε βεβαιασμένες ενέργειες. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει μεθοδικά, σωστά και με βάσεις οι οποίες στο μέλλον θα είναι ικανές να έχουν το αποτέλεσμα το οποίο πρέπει. Τώρα από εκεί και πέρα θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να κάνω και ένα σχόλιο, ότι πρέπει να διαχωρίσουμε την εργασία του δικηγόρου από τις πολιτικές αποφάσεις οι οποίες θα ληφθούν. Μέχρι αυτή τη στιγμή ουσιαστικά οι πολιτικές αποφάσεις οι οποίες υπάρχουν προτρέπουν τον κόσμο να προσφύγει στα δικαστήρια. Από εκεί και πέρα δεν γνωρίζω ούτε αν στο άμεσο μέλλον υπάρξει κάποια απόφαση πολιτική προκειμένου να επιστραφούν οριζοντίως, δηλαδή άμεσα, όλα αυτά τα ποσά τα οποία ουσιαστικά αναφέρονται, ή ακόμα και την άλλη άκρη, αν ακόμα και όταν βγαίνουν αυτές οι αποφάσεις, δεν γνωρίζω με ποιον τρόπο ουσιαστικά θα αποδοθούν τα χρήματα αυτά στους ενάγοντες. Αυτό το λέω γιατί έχουμε πολλά παραδείγματα όπου υπάρχουν πολλές αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων, το οποίο το κράτος με πολλές αφορμές δεν εφαρμόζει. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.